Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας από το νομό Αχαΐας, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και να ξεκινήσουμε το αν είναι καλή εβδομάδα, γιατί χθες βράδυ βγήκε μια είδηση ότι από σήμερα από 6 έως 15% θα υπάρχουν έκπτωση στα σούπερ μάρκετ σε 60 κωδικούς για αρχή, που προβλέπεται να γίνουν 120 και μετά να φτάσουν πολύ περισσότερους. Κοντά στους 600 για το επόμενο δίμηνο. Κοιτάξτε, πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό. Για κωδικούς που θα μειωθούν, που μειώνονται, που παγώνουν για ένα εξάμηνο. Το συνολικό πρέπει να δούμε, τη συνολική εικόνα. Και η συνολική εικόνα λέει ότι η ακρίβεια κατατρώει το ήδη κουτσουρεμένο λαϊκό εισόδημα. Και από αυτή την άποψη δεν είναι μόνο η ακρίβεια ως ακρίβεια, ως μέγεθος. Είναι η φορολογία. Είναι η περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας και της παιδείας, η δαπάνη για το φάρμακο. Όλα αυτά λοιπόν καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι δημιουργούν μια κατάσταση στην οποία η λαϊκή οικογένεια δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και ιδιαίτερα με διάφορες εκτιμήσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς, ο μισθός ή η σύνταξη ήταν για το πρώτο 15ήμερο, βία 20ήμερο. Έχει και ένα πρωτοσέλιδο σήμερα που σας διακόπτω, το στα νέα. Στα νέα, το είδα και εγώ, που μιλάει για το κόστος διαβίωσης. Τα 1.500 ευρώ δεν φτάνουν. Ακριβώς. Και με βάση τους μισθούς οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια, που να θυμίσω ότι με τα επίσημα στοιχεία μιλάνε για μία μείωση 25% από την εποχή των μνημονίων μέχρι σήμερα, που είναι μια τεράστια μείωση αυτή. Και άμα σε αυτή τη μείωση υπολογίσουμε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που σας έλεγα και πριν, φορολογία και ακρίβεια, καταλαβαίνετε πολύ καλά πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση για τα πλατεία λαϊκά στρώματα για να μπορέσουν να ανταξέρθουν σε στοιχειώδεις ανάγκες τις οποίες έχουν. Και βέβαια αυτή η κατάσταση δεν είναι ουρανοκατέβατη. Έτσι. Οικοδομήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Οικοδομήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια η επίθεση στους μισθούς για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική επιχειρηματική ομίλη και να έχουν κερδοφορία. Άρα μειώνουν τους μισθούς των εργαζόμενων, αλλάζουν τις εργασιακές σχέσεις. Και εδώ είχαμε άλλα νομοθετήματα, από τον καθορισμό του κατώτερου μισθού μέχρι την κατάργηση των συλλογικών κλαδικών συμβάσεων. Την επιδρομή τη φορολογική για να μπορέσουμε να πετύχουμε τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, αυτά τα αματωμένα για να καταστεί βιώσιμο το κρατικό χρέος, τα οποία πέφτουν στις πλάτες του λαού με την αύξηση του ΦΠΑ, των εσόδων από το ΦΠΑ και τα υπόλοιπα. Και βεβαίως η ακρίβεια, η οποία είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Στο ρεύμα η ακρίβεια προήλθε από την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Ήταν το επόμενο ερώτημα για να σας θέσω, ήταν και η ερώτηση που έθεσε ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης. Ναι, ακριβώς. Από τα μέσα της δεκαετίας του 90 ουσιαστικά με η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για να βρουν κερδοφόρα διέξοδο κάποιοι προσωρευμένα κεφάλαια. Και αυτό παντρεύτηκε και με τη λογική της μετάβασης της ενεργειακής στην πράσινη ενέργεια, όπου επί της ουσίας διαμορφώθηκε ένα πολύ ακριβό μείγμα. Γιατί εγκαταλείφθηκαν τα ορυκτά καύσιμα που υπάρχουν στη χώρα μας, ο λιγνίτης κατά κύριο λόγο, ο οποίος διασφάλιζε και ένα φθηνό μείγμα και μια σταθερότητα στο ενεργειακό μείγμα, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε το εξής τραγέλαφο, να έχουμε αφενός ένα ακριβό μείγμα, δεύτερον να εξαρτώμαστε από εισαγωγές φυσικού αερίου, είτε από τη Ρωσία είτε του υγροποιημένου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βεβαίως να έχουμε και σπατάλη ενέργειας σε περιόδους όπου υπάρχει μεγάλη προσφορά από τις ανανεώσιμες πηγές, το δείχνει να μην μπορεί να τις σηκώσει και αυτή η ενέργεια να χάνεται. Και ταυτόχρονα όλος να πληρώνει ένα πανάκριβο μείγμα. Αν αυτό δεν είναι πολιτικές επιλογές, οι οποίες θωράκισαν την κερδοφορία, το χρηματιστήριο ενέργειας, η ρήτρα αναπροσαρμογής, όλα αυτά τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις συνολικά. Να λοιπόν γιατί έχουμε αυτή την εικόνα σήμερα. Για παράδειγμα, στον τομέα της ενέργειας. Πάντως, δεν είναι κάτι θετικό το να υπάρξουν έστω αυτές οι μειώσεις. Μιλάμε για 200 ετικέτες, για 200 κωδικούς προϊόντων σε βάθος διμήνου. Βεβαίως, αν αυτό συνδυαστεί με ελέγχους ως προς και στην ποιότητα των προσφερόμενων ειδών, αλλά δεν ξέρω και στις συσκευασίες αν έχουν λιγότερο μέσα περιεχόμενο. Είναι μια πλευρά ο έλεγχος. Αλλά προσέξτε, δεν θα κρίνει αυτό την ουσία του ζητήματος, αν δεν χτυπηθούν οι αιτίες στις πηγές τους. Και η ακρίβεια βεβαίως προέρχεται συνολικά
από έναν τεράστιο ανταγωνισμό ο οποίος γίνεται σε διεθνές επίπεδο. Εμπορικό πόλεμο έχουμε ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα βασικά για τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Άρα αυτός ο πόλεμος εκτοξεύει τα κόστη μεταφοράς και όχι μόνο, και προμήθειες πρώτων υλών. Και από αυτήν την άποψη είναι μια αλυσίδα. Το να παγώσουν τιμές σε κάποια είδη χωρίς ταυτόχρονα να πάρθουν μέτρα αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Και τέτοια μέρα πρέπει να είναι σε ριζική κατεύθυνση επί της ουσίας. Δεν θα υπάρξει μια επί της ουσίας ανακούφιση. Θα είναι μια ασπιρίνη η οποία θα δοθεί, θα έχει ένα προσωρινό πρόσκαιρο αποτέλεσμα, αλλά το επόμενο διάστημα θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση και θα συνεχίσει δυστυχώς, γιατί και οι προβλέψεις οποίες κάνει το κυβερνητικό επιτελείο, είτε με το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σύμφωνο το οποίο κατέθεσε μέχρι το 2028, όπου επιβεβαιώνει τη φοροεπιδρομή στα λαϊκά εισοδήματα στο όνομα των πλεονασμάτων, την υλοποίηση μια σειρά αντιδραστικών, αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων για να γίνει ακόμη πιο φτηνή εργατική δύναμη και να, μια σειρά δικαιώματα των λαϊκών στρωμάτων να υπονομευθούν. Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι αυτή η αντιλαϊκή επίθεση δεν έχει ημερομηνία λήξη και στη χώρα μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που αν βεβαίως συνυπολογίσουμε και τους παράγοντες, τους αστάθμητους όπως τους ονομάζουν, τις υπεριαλιστικές συγκρούσεις και τον κίνδυνο γενίκευσής τους στην ευρύτερη περιοχή, τα αυτήν Ουκρανία ή την Μέση Ανατολή, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι η ισορροπία είναι σαν να ισορροπούμε σε ένα τεντωμένο σκηνή. Η άμυνα σε αυτή την αντιλαϊκή επίθεση που λέτε, γιατί άκουσα τον κύριο Κουτσούμπα να λέει ότι είναι η εργατική λαϊκή αντιπολίτευση. Ναι, αυτό είναι. Επί της ουσίας αυτή είναι η μοναδική διέξοδος που έχουν τα λαϊκά στρώματα. Γιατί προσέξτε, και οι προτάσεις των υπόλοιπων κομμάτων, ανεξάρτητα από τα οποία προβλήματα έχουν, κινούνται σε δεδομένα πλαίσια. Ποια είναι αυτά τα πλαίσια? Τιμής αμφισβήτησης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι και των δεσμεύσεων που έχουμε απέναντι στο ΝΑΤΟ και στους Αμερικάνους, που αποτελούν και τις αιτίες, τις πηγές των βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια. Άρα λοιπόν, αν είσαι δεσμευμένος απέναντι τους, απέναντι στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων συνολικότερα, γιατί τέτοιες είδους πολιτικές είναι αυτές, τότε δεν μπορεί να προβάλλεις και μία διέξοδο που να εξυπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες. Από αυτήν την άποψη, η μόνη διέξοδος είναι ακριβώς η οργάνωση της λαϊκής πάλης, στοχεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο και η συμπόρεση με το ΚΚΕ σε κάτι της πια συνολικότερης αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και των αιτίων αυτών. Και αυτό μπορεί να έχει αποτελέσματα. Και μέχρι τώρα έχουμε δύο ορισμένα επιμέρους αποτελέσματα, που όμως θα βοηθάνε συνολικότερα στο να αποκτά εμπιστοσύνη ο λαός στη δύναμή του, ότι μπορεί να φέρει τα κάτω πάνω, που είναι και το ζητούμενο. Κοινοβουλευτικά θα μπορούσατε να συνεργαστείτε πλέον με το ΠΑΣΟΚ που μετά τη νέα εκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά και περιμένοντας την ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ, να συνεργαστείτε παραδείγματος χάρη στην πρόταση που αναμένεται να καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το μπάζωμα των τεμπών ή και για κάποιες άλλες πρωτοβουλίες? Προσέξτε, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα στα οποία θα μπορούσες να συζητήσεις. Για παράδειγμα, η υπόθεση των τεμπών είναι μια υπόθεση που βεβαίως εδώ πέρα δεν μπορεί να τη δεις αποσπασματικά. Το μπάζωμα υπάρχει, άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες διαδικασίες στην κατεύθυνση του να αποκαλυφθεί και ποιοι έκαναν τον μπάζωμα, αλλά και να αποδοθούν όχι μόνο οι πολιτικές αλλά και οι ενδεχόμενα ποινικές ευθύνες. Από αυτήν την άποψη εμείς θα είμαστε θετικοί σε τέτοιου είδους ζητήματα, χωρίς βεβαίως να συγκαλύπτουμε το σύνολο που οδήγησε το έγκλημα. Δεν μπορεί να το δεις αποσπασματικά το έγκλημα μόνο ως μπάζωμα ή μόνο ως έκρηξη. Εμείς λέμε ότι πρέπει να δοθεί συνολικά και κάθε του πτυχή. Και να σας θυμίσω ότι στην πρόταση την οποία καταθέσαμε στην Εξεταστική Επιτροπή που έγινε, μιλάμε για συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες μια σειρά υπουργών και των προηγούμενων υπουργών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και προηγούμενων κυβερνήσεων που οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια στο έγκλημα στα Τέμπη. Από αυτήν την άποψη λοιπόν εμείς θα σταθούμε σε οποιαδήποτε ακόμη και ατελή πρόταση για αυτό το ζήτημα είναι. Από εκεί πέρα όμως δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια ούτε με το ΠΑΣΟΚ ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βεβαίως οι επιλογές οι οποίες έχουν κάνει
τόσο ως κόμματα κυβερνητικά όσο και από την άποψη αντιπολίτευσης, είναι πολιτικές οι οποίες προσπαθούν να εξοραίσουν την κατάσταση, δημιουργώντας αυταπάτως ότι μπορεί να βρεθεί μια διέξοδος εντός των τυχών. Τέτοια διέξοδος όμως δεν υπάρχει. Και θα δείτε, και εμείς αυτή την κριτική κάνουμε, ότι οι όποιες προτάσεις κάνουν είτε για την προστασία της πρώτης κατοικίας είτε για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, δεν αμφισβητούν την αιτία του προβλήματος. Δηλαδή, ποιοι λένε επί της ουσίας μια μερική ανακούφιση, αλλά να παραμένει ο λαός χρεωμένος μέχρι τα βαθιά γεράματα για 20, 30, 40 χρόνια να αποπληρώσει τα χρέη αυτά. Ενώ η δική μας άποψη είναι ότι πρέπει τα χρέη αυτά που έχουν συσσωρευτεί στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων, τα ληξιπρόθεσμα χρέη, πρέπει να κληθούν να τα πληρώσουν τόσο οι μεγαλομέτοχοι των τραπεζών, όσο και το κράτος με γενναίες διαγραφές. Γιατί ακριβώς δημιουργήθηκαν τα χρέη αυτά εξαιτίας μιας αντιλαϊκής πολιτικής που βίδισε τον κόσμο στη φτώχεια και στην ανασφάλεια. Από αυτήν την άποψη λοιπόν δεν υπάρχει κοινός βηματισμός. Και γι' αυτό λέμε ότι και οι εξελίξεις που υπάρχουν, οι εξελίξεις που υπάρχουν στα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρόκειται να επιφέρουν κάτι καλό που να απαντάει στις σημερινές, στις σύγχρονες ανάγκες του λαού. Απλώς θα είναι μία αναπαλαίωση σε μία προσπάθεια, αυτή είναι η αγωνία η οποία καταγράφεται, να δημιουργηθεί ο άλλος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Τον άλλο πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία γιατί το θέλουνε, όχι γιατί έχουν μια φιλολαϊκή πολιτική να υλοποιήσουν, αλλά γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία καλλιεργούνται αυταπάτες και εγκλωβίζει τη λαϊκή δυσαρέσκεια στο γνωστό παλιό σύστημα το διπολικό, είτε στη μία πλευρά είτε στην άλλη, με αποτέλεσμα να μην ξεφεύγει από αυτό το σύστημα το διπολικό, για να μπορούν ακριβώς να υλοποιούνται οι πολιτικές, οι αντιλαϊκές και τα προηγούμενα χρόνια με τις λιγότερο δυνατόν αντιστάσεις. Άρα δεν περιμένουμε κάτι καλό. Δεν έχετε αγωνία, ωστόσο, μήπως σας πάρει η μπάλα, να το πω έτσι και εσάς, ότι όταν ακούγονται για κόμμα αριστεράς, το κάτω η χούντα της αριστεράς, για σταγονίδια, για μαύρα ταμεία, για αποκλεισμούς, όλα αυτά, μήπως υπάρξει μια προστροφή του κόσμου προς την αριστερά. Κοιτάξτε, την αποστροφή την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι τώρα. Την έκανε από πολύ παλιά. Και ιδιαίτερα και με την κυβέρνηση την οποία σχημάτισε, με τον Καμένο, που ήταν ένα ακροδεξιό μόρφωμα, και με την πολιτική το τρίτο μνημόνιο το οποίο υπέγραψε. Αυτό ήταν ένα σημαντικό χτύπημα για έναν κόσμο ο οποίος είχε αυταπάτες για την αριστερά, είχε αυταπάτες για το ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος αισθάνονταν αριστερός. Πληγώθηκε, προδόθηκε και λέμε ότι δεν πρέπει να ξαναπέσει πάλι στην ίδια παγίδα. Σε αυτή την αναπαλαίωση που πάει να γίνει, στην αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε διαμορφωθεί ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ, είτε νέα αριστερά, είτε και το ΠΑΣΟΚ ως ΠΑΣΟΚ με την όποια πορεία θα έχει, γιατί ακριβώς θα δρομολογηθούν νέες απαγοητεύσεις το επόμενο διάστημα. Άρα το κάλεσμα το οποίο κάνουμε, πέρα από τα λαϊκά στρώματα που το καλούμε να συμπορευτούμε, και σε αυτόν τον κόσμο που αισθάνεται αριστερός, να μην ξαναπέσει πάλι στην παγίδα, στο δόκανο που του στείλουν, ούτως ώστε για ακόμη μια φορά να απαγοητευτεί. Άρα, παρά τις όποιες επιμέρους επιφυλάξεις μπορεί να γίνει με την πολιτική του ΚΚΕ, σήμερα το κυρίαρχο είναι πώς θα διαμορφωθεί μια πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση που να αποτρέπει την επιδείνωση στη θέση του λαού. Και αυτό μόνο το ΚΚΕ μπορεί να το φέρει σε πέρας. Δεν ξέρω αν μπορεί το ΚΚΕ να φέρει σε πέρας μόνο αυτό. Ξέρω όμως ότι το ΚΚΕ ξέρει να διαβάζει καλά τις εξελίξεις και ήθελα να σας ρωτήσω αν ανησυχείτε από την κλιμάκωση στην ουσία που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Βεβαίως, και που μπορεί να φτάσει αυτή. Βεβαίως. Ο κίνδυνος γενίκευσης της σύγκρουσης είναι υπαρκτός. Και από αυτή την άποψη εμείς το λέμε καθαρά ότι σήμερα αυτό το οποίο εξυπηρετεί την κατάσταση εδώ είναι να αμφισβητηθούν οι σχεδιασμοί, οι υπεριαλιστικοί, οι αμερικανονατοικοί σχεδιασμοί και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρύτερη περιοχή και να επεμπλοκεί η χώρα μας από αυτή τη σύγκρουση και βεβαίως στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία όπου συμμετέχουμε ενεργά, αμφισβητώντας αυτά τα σχέδια. Γιατί το ζήτημα είναι ότι πίσω από αυτά κρύβονται τεράστιοι ανταγωνισμοί. Ανταγωνισμοί για τους εμπορικούς και ενεργειακούς δρόμους. Και από αυτή την άποψη δεν είναι τυχαία η στήριξη η οποία παρέχουν στο κράτος κατακτητή και τρομοκράτη το Ισραήλ
οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση με σύγχρονα εξοπλιστικά προγράμματα, με συνεχή εξοπλισμό που του δίνουν, αλλά και με την άμεση εμπλοκή τους σε μια σειρά επιθετικά σχέδια του, υπερασπίζοντας επιθετικά σχέδια του Ισραήλ. Από αυτή την άποψη λοιπόν ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Να υπάρξει δηλαδή γενίκευση, ήδη οι συζητήσεις για τα χτύπημα στο Ιράν είναι, προετοιμάζουν το έδαφος, το ότι επιτίθεται ταυτόχρονα σε άλλες τρεις χώρες, στη Συρία, στο Λίβανο και στην Ιεμένη, πέρα από τη Λωρίδα της Γάζης είναι και αυτά. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι υπαρκτός ο κίνδυνος αυτός και γι' αυτό ακριβώς το λόγο εμείς τονίζουμε ότι προς το συμφέρον και του Παλαιστινιακού λαού και της έκφρασης αλληλεγγύης είναι να αποδυναμωθεί αποφασιστικά αυτός ο παράγοντας, να εκφραστεί ολόπλευρα η αλληλεγγύη μας και να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας αυτά. Και η εμπλοκή της χώρας μας γίνει και με την αποστολή ξένων δυνάμεων ελληνικών στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα η φρεγάτα στην Ερυθρέα, αλλά και να κλείσουν οι βάσεις οι οποίες είναι υποστηριχτικές σε αυτή την κατεύθυνση, με πρωτεύουσα θέση το ρόλο της Σούδας στις επιθετικές επιδρομές οι οποίες γίνονται. Και να κλείσουμε, κύριε Καραμασόπουλε, την γόνιμη αυτή τη συζήτηση με το να μου πείτε για τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, αν έχουν αποδώσει. Ναι, μεν δεν έχουμε παραβιάσεις, αλλά έχουμε τη ρητορική της Τουρκίας όλο να κλιμακώνεται. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα, όπως είπατε και εσείς πριν. Και η μεγάλη εικόνα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η υλοποίηση των συμφωνιών πριν από 1,5 περίπου χρόνο στο Βίλνιους, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που εκεί καθορίστηκε ο δικός χάρτης για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, επί της ουσίας. Αυτός ο δικός χάρτης προέβλεπε δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, την ισχυροποίηση του νοτιοανατολικού σκέλους του ΝΑΤΟ, δηλαδή Ελλάδας, Τουρκίας, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προτεραιότητες που βάζουν. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν και αυτοί οι τεράστιοι εξοπλισμοί οι οποίοι γίνονται και οι οποίοι δεν θωρακίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, είναι καθαρό αυτό. Και από την άλλη μεριά η διευθέτηση και η αποφασίστηκε διευθέτηση των διαφόρων ανάμεσα Ελλάδα και Τουρκία. Στα πλαίσια της λογικής της συνδιαχείρισης και συνεκμετάλλευσης. Γιατί τόσο οι Αμερικανοί όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι αυτές οι διαφορές πρέπει να λυθούν σε αυτά τα πλαίσια. Αυτά τα πλαίσια είναι επικίνδυνα και είναι επικίνδυνα αφενός μεν γιατί είναι σε βάρος των λαών της περιοχής και αφετέρου είναι και σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Γι' αυτό λέμε ότι αυτός ο διάλογος και αυτή η λογική των ήρεμων νερών θα οδηγήσει στη λογική της συνδιαχείρισης, άρα στην αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εμείς είμαστε απέναντι σε μια τέτοια εξέλιξη πραγμάτων. Μάλιστα. Κύριε Καραδανισόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε. Για όσα μας είπατε, να είστε καλά.